Περισσότεροι από 10.000 τηλεοπτική παραγωγή, κανάλια και τηλεοπτικά δίκτυα δίνουν ραντεβού σε σκάνες στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση MIP TV. Στο παγκόσμιο αυτό φόρουμ παρουσιάζονται όλες οι καινούργιες τηλεοπτικές σειρές που θα απασχολήσουν το παγκόσμιο κοινό φέτος. Κανείς δεν λείπει λοιπόν από αυτή τη μεγάλη αγορά τηλεοπτικού περιεχομένου. Η τηλεόραση περνάει μια φάση ριζικής αλλαγής από οικονομική, καλλιτεχνική και τεχνολογική άποψη. Οι Κάνες, όπου συναντιούνται τα τελευταία 50 χρόνια οι πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής παραγωγής, είναι το ιδανικό μέρος για να καταλάβουμε το μέλλον της τηλεόρασης. Οι τηλεοπτικές παραγωγές χρειάζεται πλέον να προσαρμοστούν στις οικονομικές προκλήσεις από τη στιγμή που υπάρχει πολλαπλασιασμός των τεχνολογικών καινοτομιών και των μέσων που μπορούν να προβάλλουν τηλεοπτικό περιεχόμενο. Σήμερα οι χρήστες και οι θεατές που βλέπουν τηλεόραση έχουν ανάγκη από όλο και περισσότερο περιεχόμενο, όλο και πιο συχνά σε οποιαδήποτε οθόνη και αν διαθέτουν. Πώς μπορούμε να τους παρέχουμε πρόγραμμα ποιότητας? Χρειάζεται πολλή δημιουργικότητα. Πώς καταφέρουμε να έχουμε κέρδος ή πώς επιτυγχάνουμε την προσήλωση του κοινού? Είναι ζητήματα που τα αναλύνουμε σε αυτό το φόρουμ. Δηλαδή, πολλοί ηθοποιοί καταφτάνουν εδώ με πολλή φαντασία, είτε πρόκειται για ηθοποιούς της παραδοσιακής τηλεόρασης ή ηθοποιούς του διαδικτύου. Δεν υπάρχουν πλέον σύνορα μεταξύ τους, γιατί το σημαντικό είναι η δημιουργικότητα. Όπως χαρακτηριστικά λέμε, το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς και αυτό θα διαρκέσει για πάρα πολλά ακόμη χρόνια. Καθώς το ίντερνετ έχει αλλάξει επαναστατικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, έχει μεταβάλει ολοκληρωτικά και το τηλεοπτικό περιεχόμενο. Στο MIP TV παρουσιάστηκαν πολλά νέα κανάλια που είναι αποκλειστικά για το διαδίκτυο, δίπλα στα ήδη πετυχημένα παραδείγματα όπως το VSOS, που αφορά επιστημονικά θέματα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές συνταγές επιτυχίας. Έτυχε να γνωρίζω τη συνταγή που αφορά την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι να ακούς το ακροατήριό σου. Δεν θέλουν να είναι θαυμαστές σου, θέλουν να είναι φίλοι σου. Όταν μπαίνουν στη διαδικασία να αγοράσουν το περιεχόμενο και να μιλήσουν για αυτό στους φίλους τους, δεν σε αντιμετωπίζουν ως ταλέντο, αλλά ως φίλο. Κάποιον με τον οποίο συνδέονται, κάποιον τον οποίο θέλουν να δουν με τους φίλους τους. Το MIP TV δεν προσφέρει μόνο τη δυνατότητα να αγοράσεις και να πουλήσεις τηλεοπτικό περιεχόμενο, αλλά έχεις επίσης την ευκαιρία να δεις από κοντά τους αγαπημένους σου πρωταγωνιστές τηλεοπτικών σειρών και προγραμμάτων για το διαδίκτυο, καθώς εδώ απονέμονται τα ψηφιακά βραβεία Emmy.